Πράγματι, συνάλληλοι, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, μιλάμε για μια εκατόμβη νεκρών, όχι μόνο στο ΣΟΤΑ, συνολικά. Το γεγονός ότι στην πραγματικότητα την τελευταία 20ετία έχουμε ξεπεράσει τους 2.000 εργαζόμενους νεκρούς εν ώρα δουλειάς, δείχνει ακριβώς αυτό, ότι κάθε 3 μέρες σχεδόν ένας εργαζόμενος συνάδελφός μας χάνει τη ζωή του στο χώρο δουλειάς, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει. Και φυσικά, αντίστοιχα, και στο ΣΟΤΑ είναι βαρύς ο φόρος αίματος που έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι μέχρι σήμερα. Ήδη έχει αναφερθεί το στοιχείο ότι την τελευταία πενταετία φτάνουμε τους 45 και ίσως και να ξεπερνάμε τους 45 νεκρούς, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και βέβαια όλα αυτά, γιατί μιλάμε για τα θανατηφόρα που συνήθως βγαίνουν στη δημοσιότητα, παίρνοντας υπόψη ότι, όπως είναι γνωστό, τα εργατικά ατυχήματα δεν καταγράφονται στη χώρα μας ουσιαστικά, αλλά ακόμα και με αυτά τα στοιχεία η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Ενδεικτικά, να πούμε, φαίνεται εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, με στοιχεία της Ελστάτ, ότι περίπου κάθε 3 μέρες κατά μέσο ώρα τραυματίζονται 2 εργαζόμενοι αυτής της ειδικότητας, όπως καταγράφεται, οι συλλέκτες απορριμμάτων. Από το 2010 έως το 2016 είναι πάνω από 1.500 εργαζόμενοι που έχουν τραυματιστεί αυτής της ειδικότητας. Λέμε ότι είναι ελλιπής η καταγραφή. Αυτό έχει να κάνει σε όλους τους κλάδους, γενικότερα και με το ζήτημα της αδίλωτης εργασίας, με το ότι πιέζονται οι εργαζόμενοι να μην δηλώσουν το ατύχημα, με μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με διαφορετικούς οργανισμούς που καταγράφουν τα ατυχήματα, και βεβαίως με το ότι και τα όποια στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα είναι στοιχεία με απόλυτο αριθμό που βοηθούν και τα χρησιμοποιούν πολλές φορές και οι κυβερνήσεις και άλλοι παράγοντες για να πουν να μειώνονται τα ατυχήματα κτλ. Αποκρύπτοντας ότι αν θέλουμε να δούμε μια ουσιαστική κατάσταση, πρέπει να δούμε δείκτες ατυχημάτων. Δηλαδή να δούμε σε σχέση με την δραστηριότητα, την εργασιακή, τον αριθμό των εργαζομένων, τον αριθμό των ωρών εργασίας και βεβαίως τους δείκτες σοβαρότητας. Δηλαδή, μπορεί να έχεις, για παράδειγμα, μια αύξηση, μια μείωση των ατυχημάτων, αλλά να είναι διαφορετική κατάσταση αν δεις τη σοβαρότητα, δηλαδή τις μέρες απουσίας κτλ. Δεν επιτρέπει ο χρόνος τώρα να τα δούμε αναλυτικά. Όμως θέλω να βάλω και αυτή την πλευρά, ότι καμιά φορά κάνουμε το λάθος και παίρνουμε, ας πούμε, κάποια στοιχεία και τα συγκρίνουμε με την προηγούμενη χρονιά και λέμε είναι καλύτερη κατάσταση. Αν, ας πούμε, δούμε την κατασκευαστική δραστηριότητα, πώς ήταν πριν την κρίση και πώς είναι μετά, δεν μπορούμε να μην δούμε υπό αυτό το πρίσμα και το ζήτημα του αριθμού των ατυχημάτων και να δούμε μόνο τον απόλυτο αριθμό και να πούμε μειώνονται τα ατυχήματα. Και βεβαίως υπάρχει και ένα τερτύπι ότι πολλά ατυχήματα χαρακτηρίζονται παθολογικά. Λες και αυτό, ας πούμε, ενώ γίνονται εν ώρα δουλειάς και αποκρύπτουν, θα τα αναφέρει και ο συνάδελφος ο γιατρός, ότι έχουν να κάνουν και με παράγοντες που σχετίζονται με το χώρο εργασίας, με τις συνθήκες εργασίας, αλλά και με τις γενικότερες συνθήκες της ζωής μας, που επηρεάζουν φυσικά και πρέπει να τις δούμε αλληλένδετα. Αυτές τις μέρες είδαμε και κάτι άλλο. Έγινε και μια προσπάθεια, να πούμε, λέει, ανατροπή, το θανατηφόρο, το εργοδοτικό έγκλημα στο εργοτάξιο της ΑΕΚ που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, να βαφτιστεί ότι ήταν μια αυτοκτονία και ότι δεν έχουμε εργατικό ατύχημα. Ενδεικτικά φαίνεται εδώ στο παράδειγμα από τα προηγούμενα χρόνια πώς, ας πούμε, τα στοιχεία του ΣΕΠΕ και τα στοιχεία του ΙΚΑ είχαν τεράστια διαφοροποίηση, και ακριβώς αυτό μας δείχνει ότι δεν καταγράφονται σωστά. Ή, ας πούμε, αν δει κανείς το κάτω διάγραμμα, φαίνεται πώς έχει διαφορά τα στοιχεία που καταγράφει η Ελστάτ. Αυτό είναι γι' αυτό το ζήτημα που σας λέω, ότι οι διαφορετικοί οργανισμοί έχουν διαφορετικά στοιχεία. Γίνονται έλεγχοι για τα εργατικά ατυχήματα. Είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες. Θα αναφερθεί και ο συνάδελφος που θα μιλήσει στη συνέχεια. Δεν έχουν την αναγκαία υποτεχνική υποδομή. Αυτό φαίνεται στην πράξη. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της κατεύθυνσης και του προσανατολισμού των επιθεωρήσεων, που πολλές φορές μετατοπίζεται η εργοδοτική ευθύνη στις πλάτες του τεχνικού ασφάλειας, πολύ συχνά, ακόμα και του ίδιου του εργαζόμενου. Είδαμε τις τελευταίες μέρες ότι, επειδή μετά την δημοσίευση των εκθέσεων του ΣΕΠΕ φάνηκε ότι υπάρχει και μια τάση μείωσης ακόμα και αυτών των ελέγχων που γίνονται τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, βγήκαν κάποια δημοσιεύματα στη συνέχεια που λένε: αν πάρουμε την τελευταία δεκαετία σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, αυξάνονται οι έλεγχοι.
Το πόσο αστείο είναι όλο αυτό αρκεί να δει κανείς το εξής, ότι στην πραγματικότητα, παίρνοντας υπόψη μας το σύνολο των επιχειρήσεων, μπορούμε να δούμε ότι τελικά, ας πάρουμε το παράδειγμα του 2016, οι έλεγχοι που γίνανε, που ήταν ας πούμε 24.422, σε σχέση με τις μονάδες που είναι εγγεγραμμένες στην Ελστάτ την ίδια χρονιά, είναι το 1,7%. Αν λοιπόν τώρα οι 24.422 είχαν, ακόμα και αν είχαν αυξηθεί, να είχαν πάει 26.000, τι θα σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα έλεγχοι στους χώρους εργασίας δεν γίνονται και αυτό έχει να κάνει με όλους αυτούς τους παράγοντες. Στην κυρίαρχη αντίληψη, δεν φαίνεται καλά στη διαφάνεια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, που υπάρχει σήμερα για τα θέματα αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου, μια πλευρά έχει να κάνει με το ότι δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο αυτό που λέμε υγεία από το ταξικό εργατικό κίνημα, τους εργαζόμενους και από το κεφάλαιο. Θα μιλήσει και ο συνάδελφος ο Παπάζογλου στη συνέχεια. Υπάρχουν απόψεις, αντιλήψεις που αναδεικνύουν ότι φταίει κακιά η ώρα, ότι είναι αναπόφευκτος ο κίνδυνος και έχει να κάνει με τη φύση των εργασιών. Ακόμα και ότι φταίνε οι εργαζόμενοι. Τώρα τελευταία, ιδιαίτερα στους ΟΤΑ, είναι πολύ έντονο και το ότι δεν υπάρχει νομοθεσία τάχα. Και άρα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει να βγάλουμε μια καλύτερη νομοθεσία. Και με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, συνάδελφοι, και στους ΟΤΑ και σε όλους τους χώρους εργασίας, υπάρχουν τα μέτρα και παραβιάζεται η υπάρχουσα νομοθεσία από όλους τους εργοδότες, είτε είναι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε είναι το δημόσιο ο εργοδότης. Και αυτό πρέπει να το αναδείξουμε. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν έχει και η νομοθεσία φυσικά ελλείψεις. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα ότι γενικότερα τι θεωρούμε ως αποδεκτό κριτήριο για την επικινδυνότητα, για να δούμε και τι μέτρα θα πάρουμε. Το τι μέτρα θα πάρεις τεχνικά έχει να κάνει με το τι θεωρείς τελικά ως κατεύθυνση και τι θέλεις να προστατεύσεις. Σήμερα το κεφάλαιο, ο εργοδότης, είτε είναι το δημόσιο, είτε είναι η ιδιωτική φορέα, είτε είναι οι Δήμοι, είτε είναι οι περιφέρειες, στην πραγματικότητα καθορίζουν το αν θα πάρουν και τι μέτρα θα πάρουν με κριτήριο το κέρδος, με κριτήριο την κερδοφορία, με κριτήριο το κόστος-όφελος υπέρ του κεφαλαίου. Και από αυτή την άποψη πρέπει να αναδείξουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια και η αντίστοιχη Εθνική, τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής τους έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάνε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να δούμε την υγεία και ασφάλεια υπό το πρίσμα της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και από αυτή την άποψη καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους. Και φυσικά μια σειρά πολιτικές που έχουν να κάνουν και με τον τομέα της υγείας, με το ασφαλιστικό, γενικότερα με το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής, αλλά και η ίδια η λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, επηρεάζει αρνητικά την υγεία και ασφάλεια. Ο ρόλος φυσικά των συμβιβασμένων ηγεσιών του συνδικαλιστικού κινήματος επηρεάζει αρνητικά την κατάσταση, διότι ακριβώς υιοθετούν όλους αυτούς τους στόχους της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και τελικά βάζουν πλάτη για να παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα κατά των εργαζομένων. Το ποιες είναι οι αιτίες, φυσικά δεν επιτρέπω ο χρόνος να κάνουμε μια αναλυτική, αλλά ας πούμε για παράδειγμα για την αποκομιδή απορριμμάτων, που είναι ο πιο επικίνδυνος, ας το πούμε έτσι, τομέας του συγκεκριμένου κλάδου. Το έχουμε δει από πολλά θανατηφόρα ότι οι κίνδυνοι οφείλονται, σχετίζονται οι αιτίες με τροχέα, με χτύπημα από το απορριμματοφόρο, με πτώσεις των εργαζομένων, με όταν κάνει κίνηση όπισθεν το απορριμματοφόρο, με τραυματισμούς που είναι κατά τη διάρκεια ουσιαστικά του μηχανισμού ανύψωσης, αλλά ακόμα και από τραυματισμούς από αιχμηρά αντικείμενα και άλλα επικίνδυνα στοιχεία που είναι μέσα στα απορρίμματα, όπως επίσης και από την ίδια τη μυοσκελετική καταπώνηση. Αντίστοιχα, υπάρχουν και τραυματισμοί των εργαζομένων και από μηχανήματα και συσχωματερές και σε άλλα και με τη χρήση άλλων μηχανημάτων, όπως επίσης ακόμα και από τον κίνδυνο αυτανάφλεξης, τον κίνδυνο ανάφλεξης των απορριμμάτων έχουν υπάρξει ατυχήματα. Αντίστοιχα και στους άλλους κλάδους, είτε μιλάμε στο πράσινο, είτε μιλάμε και ακόμα και στα ίδια τα γραφεία, υπάρχουν μια σειρά κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς ή και θανατηφόρα. Ενδεικτικά εδώ φαίνεται από παλιότερα στοιχεία της επιθεωρήσης εργασίας και μια επεξεργασία που είχε γίνει στατιστικά, που έβγαζε ας πούμε ότι ο μεγαλύτερος παράγοντας είχε να κάνει με την παρακολούθηση επίβλεψης χειρισμών και τοποθέτηση
του κάδους από ρηματοφόρο, ήταν πάνω από το 57% τα ατυχήματα, ή αντίστοιχα η συμπίεση δακτύλου μεταξύ βραχιώνα και οχήματα φαίνεται εδώ σε αυτά τα στοιχεία. Ποιες είναι οι αιτίες? Οι αιτίες, συνάδελφοι, έχουν να κάνουν με το ότι στην πραγματικότητα δεν λαμβάνονται τα μέτρα, ενώ υπάρχουν μέτρα με βάση τη σημερινή πρόοδο της επιστήμης και της τεχνικής και θα μπορούσαν να ληφθούν. Και αυτό έχει να κάνει και με τα οχήματα και με τα μηχανήματα και με τα απορριμματοφόρα και με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Είτε δεν λειτουργούν σωστά, δεν έχουν τα συστήματα ασφαλείας, είτε δεν είναι συντηρημένα σωστά, είτε δεν ελέγχονται, έχουν αναφερθεί. Δεν δίνονται ούτε τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε συλλογικά μέσα προστασίας από πτώση, για παράδειγμα, και άλλα μέτρα που προβλέπονται, όπως επίσης και οργανωτικά μέτρα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση των εργαζομένων κτλ. Η εντατικοποίηση, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, το ότι έχουμε τα πεντάμενα και όλους αυτούς τους εργαζόμενους που τους βάζουν και την επόμενη μέρα τους βάζουν σε επικίνδυνες εργασίες, είναι φυσικά παράγοντες που οδηγούν στα ατυχήματα. Και λέμε ότι υπάρχουν δυνατότητες προστασίας, διότι και με το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο και γενικότερα θα μπορούσαν να προληφθούν μια σειρά ατυχήματα. Υπάρχει αυτή η νομοθεσία, ξαναλέμε, που μπορεί και δείχνει ότι παραβιάζεται με εργοδότη, είτε μιλάμε για εργοδότη σε επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για το Δήμο και το Δημόσιο. Για παράδειγμα, λέμε, ας πούμε, για τα οχήματα και για τα μηχανήματα. Υπάρχει ολόκληρη νομοθεσία που αφορά τους εξοπλισμούς εργασίας και τα μηχανήματα, που προβλέπει ότι πρέπει να έχουν συστήματα ασφαλείας, ότι αυτά δεν πρέπει να ακυρώνονται, ότι πρέπει να είναι πιστοποιημένα, ότι πρέπει να είναι ελεγμένα. Δεν χρειαζόμαστε μια καινούργια νομοθεσία γι' αυτό. Το ότι παραβιάζεται όμως και δεν ελέγχεται αυτό γι' αυτό ο κάθε εργοδότης, είναι ένα ζήτημα που αναδεικνύει τον πολιτικό χαρακτήρα του προβλήματος. Φυσικά, η επίθεση του κεφαλαίου με μια σειρά αναδιαρθρώσεις οδηγεί στην ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση της κατάστασης, το γεγονός ότι υπάρχει και η διατήρηση κάποιων σκόπιμων έλλειψεων στο νομοθετικό πλαίσιο βοηθάει σε αυτό. Το παράδειγμα, γιατί δεν επιτρέπει ο χρόνος, του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας που είναι σύμβουλοι του εργοδότη, με εξαρτημένη δηλαδή σχέση εργασίας, με ελάχιστο χρόνο που προβλέπεται στο να εργάζονται. Και φυσικά στους Δήμους υπάρχει και μια ακόμα μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα, ότι ουσιαστικά τους παίρνουν κάθε τόσο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με μπλοκάκι. Και τελικά είναι και εκεί υπάρχει αυτό που λέμε εξάρτηση από τον εργοδότη. Βοηθάει να είναι τα ιδανικά, ειδικά ο τεχνικός ασφάλειας, το ιδανικό εξυλαστήριο θύμα σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, χωρίς να μπορεί στην πραγματικότητα να παίξει το ρόλο του. Και να μετατοπιστεί σε αυτόν η εργοδοτική ευθύνη. Και οι κατευθύνσεις, φυσικά, οι αναδιορθρώσεις, είτε μιλάμε για τον Καλλικράτη, είτε μιλάμε για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, συμβάλλουν και στα εργατικά ατυχήματα. Κλείνοντας, αυτό που θα ήθελα να τονίσω και εγώ με τη σειρά μου είναι το εξής, ότι δυνατότητες προστασίας υπάρχουν με βάση το σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας. Το ζήτημα είναι πολιτικό, φυσικά, και έχει να κάνει με το ότι κριτήριο και για την υγεία και ασφάλεια και για μια σειρά άλλα ζητήματα είναι το κέρδος. Αυτό είναι που πρέπει να ξεριζώσουμε και από αυτή την άποψη οι εργαζόμενοι και αυτοί που είναι σήμερα εδώ πρέπει να συσπηρωθούν μαζί και με άλλους συναδέλφους να βγουν στο προσκήνιο, να συσπηρωθούν στο ταξικό εργατικό κίνημα, στο ΠΑΜΕ που μπαίνει μπροστά για την υπεράσπιση της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, και μαζί με όλους τους κλάδους τους υπόλοιπους να παλέψουμε και για τα ζητήματα αυτά, αλλά και συνολικότερα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που θυσιάζει και την υγεία και ασφάλεια, για την προοπτική φυσικά μιας άλλης κοινωνίας, ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης, όπου θα ικανοποιηθούν οι κοινωνικές ανάγκες, το σύνολο των αναγκών μας, και αξίζει για αυτή την προοπτική να βγούμε στο δρόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη συναδέλφισσα την Έφη του Γεωργιάδου.